Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των τριών ιεραρχών. Ξεκινάει με την πρώτη του μηνός του Αγίου Βασιλείου. Στη συνέχεια έχουμε στις 25 του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Και στις 27 έχουμε την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πάλι Πατριάρχου, του μεγάλου αυτού αγωνιστού της Κωνσταντινούπολεως, του Πατριάρχου. Ο Βασίλειος βέβαια δεν έγινε Πατριάρχης, αλλά ονομάστηκε Μέγας ως Αρχιεπίσκοπος της Κεσαρίας. Και οι τρεις αυτοί οι Άγιοι Ιεράρχες έχουν να δείξουν ένα μέγα έργο, είναι μεγάλα αναστήματα, μεγάλοι και οι τρεις. Και μάλιστα τους μετρούσαν οι χριστιανοί τον, μετά τους τρεις ιεράρχες αιώνων από τον 5ο και 6ο και στη συνέχεια αιώνας, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, και έφτασαν στο σημείο να μαλώνουν για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ώστε χρειάστηκε στη συνέχεια να γίνει μία εορτή που θα ενώνει αυτούς που είχαν διαιρεθεί εξαιτίας των Αγίων, οι οποίοι Άγιοι δεν μάλωσαν, δεν διαιρέθηκαν, δεν διέστειλαν ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον και να πούνε ότι είμαι ή εγώ ή εσύ ο μεγαλύτερος. Οι Άγιοι πάντοτε ενώνουν, πάντοτε ξεπερνούν τους εγωισμούς, τις διαιρέσεις και τις διακρίσεις. Οι χριστιανοί όταν έχουν αδυναμίες και ατέλειες διαιρούν. Για τούτο καθιερώθηκε η γιορτή των τριών ιεραρχών, ώστε να υπάρχει η ενότητα και ο συνεορτασμός και των τριών, ώστε κανείς να μην λέγει ότι τούτος ή ο άλλος είναι ο μεγαλύτερος. Η 30η λοιπόν Ιανουαρίου είναι η γιορτή και των τριών Αγίων Ιεραρχών. Είναι φωτεινά παραδείγματα. Δίδαξαν όσον δεις, ωφέλησαν όσον δεις, έδωσαν παράδειγμα όσον δεις άλλος. Για τούτο η Εκκλησία μας εμνύνεται με τους τρεις αυτούς Αγίους Ιεράρχες. Έλατε λοιπόν σήμερα να πούμε από όλο το μεγαλείο τους, από την αγιότητά τους, από το ποιμαντικό τους έργο, το συγγραφικό τους έργο, το κοινωνικό τους έργο, από το έργο της προσφοράς τον κόσμο, να κάνουμε μία επιλογή και να αρκεστούμε μόνο σε ένα κεφάλαιο, μόνο σε μία παράγραφο, να δούμε τους τρεις ιεράρχες ως προς την κοινωνική πρόοδο. Τι λέγουν οι τρεις ιεράρχες για την κοινωνική πρόοδο? Η κατάλληλη διατύπωση, η κοινωνική πρόοδος κατά τους τρεις ιεράρχες. Κοινωνική λοιπόν πρόοδος. Θα έπρεπε να μιλούμε μέρες και μήνες για να φέρουμε εδώ τα όσα έγραψαν, τα όσα είπαν και τα όσα έπραξαν οι τρεις ιεράρχες για την κοινωνική πρόοδο. Και θα αρκεστούμε εμείς σε κάποια ψήγματα μόνο, σε κάποια ελάχιστα στοιχεία τα οποία θα σταχυολογήσουμε και θα αξιολογήσουμε και βραχή θα σχολιάσουμε για την κοινωνική, θα λέγαμε, πρόοδο κατά τους τρεις ιεράρχες. Και ξεκινάμε από την κατάργηση της δουλείας την οποία συνέστησαν, για την οποία αγωνίστηκαν οι τρεις ιεράρχες. Ο αρχαίος κόσμος μας παρέδωσε το στίγμα αυτό της κοινωνίας, την δουλεία, ώστε να διακρίνονται οι ελεύθεροι από τους δούλους. Και δεν ήταν μόνο δούλοι οι μαύροι που τους έφεραν για εργάτες, αυτούς που είχαν πωληθεί και είχαν αγοραστεί, αλλά ήταν και δούλοι και οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν φτωχοί, δεν είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν και εργάζονταν, και θεωρείται η εργασία θεωρείται ως γνώρισμα των δούλων. Αυτό ήταν ένα στίγμα και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στην κλασική Αθήνα. Οι εργαζόμενοι ήταν, θα λέγαμε, η κατωτέρα κοινωνική τάξη και θεωρούνταν ότι ήταν έπρεπε να ήταν δούλοι, αποκλειστικά εργαζόμενοι, και υπήρχε αυτή η διάκριση.
Έρχονται λοιπόν οι τρεις ιεράρχες και καταργούν αυτές τις διακρίσεις και μάλιστα οδηγούν στην κατάργηση της δουλείας. Είναι αξιόλογη λοιπόν η πρόοδος την οποία σημειώνουν οι τρεις ιεράρχες στον κοινωνικό τομέα. Ζητούν πάντοτε την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική πρόνοια, επιθυμούν την κατάργηση της δουλείας και εργάζονται για τούτο. Ο Χρυσόστομος πρωτοστατεί σε αυτό και λέγει ότι η δουλεία είναι βλακεία. Εντός εισαγωγικών βάζω, δεν είναι δική μου λέξη, είναι του Χρυσοστόμου. Είναι βλακεία της εποχής εκείνης και φυσικά και της εποχής προπαντός σήμερα, μετά από 1500 χρόνια που πέρασαν. Είναι περισσότερο σήμερα βλακεία. Λέγουν οι τρεις ιεράρχες ότι ο Θεός πλάθων τους ανθρώπους, των ανθρώπων τον έκαμε, τον Άρην και τον Θήλη και τους ανθρώπους γενικά, ίσους και ελευθέρους. Ότι η δουλεία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό μας διδάσκουν οι τρεις ιεράρχες και βέβαια θα δούμε στη συνέχεια τον αγώνα τον κοινωνικό των τριών ιεραρχών για την κατάργηση πρώτων της δουλείας, για την επικράτηση της ισότητας των φύλων που και νιάρσαν και θήλοι, άνδρας γυναίκα δεν έχουν ανισότητα μέσα στην διδασκαλία και στην πρακτική των τριών ιεραρχών και του Ευαγγελίου, μετά την ισότητα των ανθρώπων γενικά, αγωνίζονται για τον κοινωνισμό της αγάπης του Ευαγγελίου, για την ισότητα, την κοινωνική, των κοινωνικών ευκαιριών, ώστε κανείς να μην πεινάει, να μην γυμνητεύει, να μην είναι γυμνός και ανυπεράσπιστος. Και ζήτησαν την άσκηση της εντολής της αγάπης και της ελεημοσύνης. Θα δούμε στη συνέχεια ποιους αγώνες έκαναν οι τρεις ιεράρχες για την λύση του κοινωνικού προβλήματος, της φτώχειας, των διακρίσεων των μεγάλων αντιθέσεων πτωχών και πλουσίων. Και τελικά, αν μας επιτρέψει ο χρόνος, θα πούμε δύο λόγια για την ειρήνη, για τον αγώνα για την ειρήνη, για την ειρήνευση με τους συνανθρώπους και με τους λαούς. Δεν λησμονεί ο Χρυσόστομος λοιπόν να τονίσει ότι η αληθινή δουλεία είναι δουλεία στα πάθη. Δεν υπάρχει μόνο δουλεία κοινωνική, αλλά υπάρχει και δουλεία ηθική, δουλεία στα πάθη. Βλέπουν την δουλεία σε όλες τις πλευρές, όπως και την ελευθερία σε όλες τις πλευρές, και θα δούμε σε άλλες κυρίες, άλλες ομιλίες για τις αντιλήψεις και τους αγώνες των τριών ιεραρχών για την ελευθερία, την πολυδιάστατη ελευθερία. Όχι μόνο κοινωνική, να έχουμε χρήματα και αγαθά, αλλά και δικαιώματα, αλλά και ηθική, εσωτερική διάσταση ελευθερίας. Το πρώτο λοιπόν που αγωνίζονται οι τρεις ιεράρχες είναι να καταργήσουν την δουλεία και αγωνίζονται να απελευθερώσουν τους δούλους και μάλιστα πληρώνοντας και χρήματα από εράνους που είχαν διοργανώσει. Μετά, θα πούμε τώρα ελάχιστα, θα δούμε όλο το έργο των τριών ιεραρχών προς τον κοινωνικό τομέα. Αλλά μόνο ελάχιστα στοιχεία να δούμε πόσο οι τρεις ιεράρχες δεν είναι νεφελώδεις, δεν είναι εξωπραγματικοί, δεν είναι αντικοινωνικοί, αλλά είναι οι κοινωνικότεροι των κοινωνικών. Και οι κοινωνιολόγοι δεν ανακάλυψαν ιδέες, αλλά προηγούνται οι τρεις ιεράρχες. Αγωνίζονται λοιπόν οι τρεις ιεράρχες, δεύτερον, όχι μόνο πρώτον είπαμε να καταργήσουν τη δουλεία, αλλά δεύτερον να φέρουν την ισότητα των ανθρώπων. Γενικά των ανθρώπων, μαύρων, άσπρων, κιτρίνων, ερυθρών, δεν υπάρχει διάκριση και ανισότητα των ανθρώπων. Σπουδαίο είναι το κήρυγμα λοιπόν των τριών ιεραρχών περί ισότητας των ανθρώπων. Την ανισότητα της πλεονεξίας χαρακτηρίζει ο Γρηγόριος αδικία. Δικαιοσύνη, δε λέγει ο Γρηγόριος, μη πλέον ζητην έχειν. Να μην ζητούν οι άνθρωποι να έχουν ο ένας περισσότερα από τον άλλον, ώστε να υπάρχει ανισότητα, θα λέγαμε, αγαθών και επαρκείας ή ενδύες, φτώχειας σε άλλους. Πλεονασμού σε άλλους, πλεονέχειν, πλεονεξία, ώστε να είναι μερικοί πλεονέκτες και οι άλλοι να είναι μειονέκτες, να έχουν το ελάχιστον ή καθόλου. Της δε ισότητος, λέγει, έκβασης, τούτ αδικία. Το να βγαίνει κανείς έξω από το μέτρο της ισότητας είναι αδικία, λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στα έπειτα θεολογικά και ηθικά. Έγραψε και ωραία ποίηματα ο Γρηγόριος. Στην εποχή τους οι διακρίσεις ήταν ένα κατεστημένο. Οι τρεις ιεράρχες λοιπόν ως προοδευτικοί είναι ενάντια στις διακρίσεις
και το κατεστημένο αυτόν της διαιρέσεως της κοινωνίας σε πλούσιους, σε φτωχούς, σε έχοντες και μη έχοντες. Και δίνουν τον αγώνα με διδασκαλία και με πράξεις. Τις διακρίσεις αυτές χαρακτηρίζουν φαύλες τομές, ανόητες τομές, διακρίσεις δηλαδή. Κατά Γρηγόριον, ας ακούσουμε την γλώσσα του Γρηγορίου. Τις δεσπότης η δούλος, η φαύλη τομή, τι σημαίνει λέει διάκριση σε αφεντικά και δούλους, αυτό είναι λέει φαύλη τομή, φαύλη διαίρεσης. Εις πάση πλάστης, ένας για όλους είναι δημιουργός, εις νόμος, κρίσης μία, ένας νόμος, θείος, μία είναι η κρίση. Την ανισότητα χαρακτηρίζει ο Βασίλειος ο Μέγας, ανομαλία, ασυγχώρητη αμαρτία. Μεγάλη γλώσσα και τον μοιραίες η φράση των Αγίων. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να μην είμαστε υποκριτές και αποφεύγουμε την γλώσσα την πατερική. Και συνεχίζει ο Βασίλειος ο Μέχες. Μη πεις ούτως φίλος, ούτως συγγενής, ούτως ευεργέτης. Εκείνος ξένος, αλότριος, άγνωστος. Ανώμαλα βλέπω. Μη βλέπεις ανώμαλα, λέει, και κάνεις διακρίσεις. Όπως αναφέραμε με αυτούς χαρακτηρισμούς. Ούκα λέει η θύση, λέει. Δεν θα έλεγε η θύση από τον Θεόν, αν κάνεις αυτές τις διακρίσεις. Φύσης μία. Μία είναι η ανθρώπινη φύση. Άνθρωπος και ούτως κακίνος. Είναι άνθρωπος και αυτός και εκείνος. Είτε άσπρος, είτε μαύρος, είτε ερυθρός, είτε κόκκινος. Είναι άνθρωπος και ο ένας και ο άλλος. Άνθρωπος είναι και φτωχός και πλούσιος. Αλλά γιατί να υπάρχει φτωχός και πλούσιος? Γιατί να υπάρχουν ανισότητες. Βέβαια δεν φέρνει βιαίαν αλλαγή το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά προσπαθεί να φέρει την αλλαγή κατόπιν συμφιλιώσεως και ασκήσεως της αγάπης, όταν βιώσουμε ότι όλοι αλληλοπεριχωρούμε ως μία κοινωνία, ως μία ανθρώπινη φύση. Πάντες γαρ συγγενείς εσμέ, λέει, πάντες αδελφοί, πάντες ενός πατρός έκγονοι. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος στο περιελεημοσύνης του λόγου. Όλοι, μας λέγει ο Γρηγόριος ο θεολόγος, είμαστε ίσοι ως μέλη σώματος Χριστού. Όσοι από την Εκκλησία δεν διδάσκουν αυτά τα θεία λόγια των πατέρων, που είναι ερμηνεία του Ευαγγελίου, πράττουν τον μεγάλο λάθος. Δεν είναι Εκκλησία που θα κατοχυρώνει ένα άδικο κατεστημένο, μια άδικη διάκριση, ώστε άλλοι να είναι πτωχοί, πένιτες, άστεγοι, ασθενείς, αποστάτευτοι, εγκαταλελειμμένοι και άλλοι να μην ξέρουν πώς να σπαταλούν τα αγαθά που χαρίζει ο Θεός και τα χρήματα και τα κτήματα και τα σπίτια και να κάνουν τόσες καταχρήσεις και τόσες σπατάλες. Δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να αγνοήσει το Ευαγγέλιο των Χριστών, τους Πατέρες, τον αγώνα των κοινωνικών των Πατέρων και να κοφεύει και να σιωπά, να κοφεύει, να μην ακούει, να μην ακούει το αχ και το βαχ των φτωχών και απελπισμένων και ασθενών και κατατρεγμένων και να μην ακούει τις κραυγές της πατάλης των κάποιων πλουσίων που θέλουν με εγωισμό μεγάλο να κάνουν κατάχρηση των αγάθων. Είναι κατάχρηση, σφοτερισμός. Τα αγαθά τα οποία σπαταλούν δεν τους ανήκουν. Όσα περισσεύουν στην αναγκαία χρήση, λένε οι πατέρες, οι τρισεράκτους λοιπόν, όσα περισσεύουν δεν είναι δικά τους, αλλά ανήκουν σε αυτούς που δεν έχουν. Και γιατί το άφησε ο Θεός την κοινωνία, χωρίς να τη μετρήσει και τη ζυγίσει και να κάνει μια αναγκαστική διανομή των αγαθών, ώστε να ασκείται η αγάπη, η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη, για να δένονται οι άνθρωποι με ανθρωπιά, με άσκηση της αγάπης του Ευαγγελίου. Να δούμε πάλι το Γρηγόριο. Πάντες γαρένες με έναν Κυρίο. Όλοι είμαστε ένα εν Κυρίο. Είτε πλούσιος είτε πένης, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και μία κεφαλή πάντων, εξού τα πάντα Χριστός, μία η κεφαλή από την οποία προήλθαν όλα τα δημιουργήματα και οι άνθρωποι είναι ο Χριστός. Και όπως εστίν αλλήλοι στα μέλη, τούτο έκας προς εκάστο και πάσιν άπαντες. Είμαστε αλλήλων μέλη, λέει ο Χριστός, λέει η Γραφή.
το ερμηνεύουν οι πατέρες, το εκφράζουν, το ζουν, το διδάσκουν και προσπαθούν, προσπαθούν όχι να μείνουν στα ανέφελα οι θεωρίες, τα λόγια αυτά, αλλά να γίνουν πράξη. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν κατά τον Γρηγόριον ως εικόνες Χριστού είναι ίσοι και αδελφοί. Οι κατά Θεόν λέγουν την μόνο αδελφοί, οι την αυτήν ημίν λαχώντες φύση, οι το κατοικών λαχώντες ομοίως ημίν. Όλοι είμαστε κατοικώνα. Τι διαφορά λοιπόν μπορούμε να δούμε, ποια διαφορά? Οι τον αυτόν ενδεδειμένοι Χριστόν, κατά τον έστω άνθρωπο, όλοι είμαστε κατοικώνα του λυπηθούν. Και όμως ποια είναι η διαφορά? Πάμε στο Χρυσόστομο. Κατά τον Χρυσόστομο η ανθρωπότητα σε Χριστό οδηγεί πάλι στην πρωταρχική ισότητα. Και έρχεται ο Χριστός, φοράει την εικόνα του ανθρώπου, γίνεται και άνθρωπος να μας οδηγήσει στον δρόμο της ισότητας. Η Θεία Χάρη λέει, εις μία ανάπαντα σε έπλαση μορφή και εις ένα ενετύπωση χαρακτήρα βασιλικών, μισθό και τον χαρακτήρα των θείων του Θεού. Ένας είναι ο ουράνιος και δίκαιος βασιλεύς, ο Χριστός. Κατά τον Χρυσόστομο, καμία διάκριση δεν πρέπει να υπάρχει μεταξύ των πιστών χριστιανών και των ανθρώπων γενικά. Όλοι είναι ίσοι, αφού όλοι κοινωνούν τον Χριστόν και αφού όλοι αλληλοπεριχωρούμε εν Χριστόν και μάλιστα των αγχάντων μυστηρίων όταν κοινωνούμε σώμα και με Χριστού, σύνομοι σύσσωμοι με τον Χριστόν γινόμεθα για ποια η διάκριση. Η ευχαριστική λοιπόν ενότητα, η κοινωνία μας πραγματώνει πραγματικά την αδελφοσύνη ώστε να ζούμε ότι άπαντες είναι στα αλλήλων μέλη. Συ και ο Πένις λέγει το σώμα αυτού κοινός επιστρατές μεταλαμβάνεται. Πάμε σε μια τρίτη προσπάθεια που κάνουν οι τρεις ιεράρχες για την κοινωνική, θα λέγαμε, δικαιοσύνη και αγάπη και ελογή, για το κοινωνικό έργο λοιπόν των τριών αρχών, να πούμε και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Αγωνίζονται για την ισότητα των φύλων. Προ-Χριστού υπήρχε αδικία στη γυναίκα που ήταν άρνηση η μεταχείριση ανδρός και γυναικός στην κοινωνία. Αφιούνται η γυναίκα ως κατωτέρα και ήταν περιορισμένη στον γυναικονή. Ο χριστιασμός την βγάζει από την αφάνεια τη γυναίκα και της δίνει την αξία την ίση με τον άνδρα. Έχουμε μιλήσει πέρσι φορές, είχαμε κάνει και δικαίωμα την ομιλία πέρσι για την ισότητα των φύλων. Θα ξανακάνουμε, να συμπληρώσουμε και κάποιες άλλες πτυχές. Οι τρεις ιεράρχες λοιπόν αγωνίστηκαν για την επικράτηση της ισότητας μεταξύ των φύλων, μεταξύ ανδρός και γυναικός. Εξύψωσαν και τίμησαν λοιπόν την γυναίκα όπως την εξυψώνει και την τιμά η γραφή, ο Χριστός. Στο πρόσωπο της Παναγίας, τον υψώνει πάνω από τους αγγέλους. Και όπως βλέπουμε και τους Αποστόλους και την Εκκλησία να υψώνει την γυναίκα και να την ισώνει με τον άνδρα. Σε πολλές εκφράσεις των τριών αρχών έχουμε ένα υγιή φεμινισμό. Ένας μοντέρνος φεμινισμός του 20ου αιώνα λίγο που είναι παρεξηγημένος και αδικεί την γυναίκα, δεν την ισώνει με τον άνδρα, την οδηγεί σε ένα ανταγωνισμό σε σημεία που δεν μπορεί η γυναίκα ως εκ του σώμα σωματικής διαπλάσεως να ανταγωνιστεί σε μερικά σημεία τον άνδρα, δεν μπορεί. Ηθικά, πνευματικά, κοινωνικά, φυσικά δεν μπορούμε να βρούμε διακρίσεις μεταξύ ανδρός και γυναικός. Τι είναι κρίση? Γυναίκα, αγνώστη. Ο Γρηγόριος λοιπόν λέγει μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει διαφορά σώματος και όχι ψυχής. Τι μας παρεστά όπως κάτι ανακάλυψαν οι φεμινίστες και βρήκαν φεμινισμό για αγώνα ισότητας. Εάν ζήσουμε τον χριστιανισμό και την θεολογία των πατέρων και την ανθρωπολογία μάλιστα των πατέρων, ήδη θα έχουμε εφαρμόσει και εκφράσει την ισότητα των φύλων μέσα στην κοινωνία και μέσα στον γάμο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία και μέσα στην ευρύτερη, θα λέγαμε, κοινωνική διάσταση. Τι λέει ο Γρηγόριος? Δηλώνει κατηγορηματικά ότι θεωρεί άνισο και ανόρμαλο τον νόμο που είναι επιοικής στις ειδικές παρεκτροπές των αγών και είναι ασφυρός ο νόμος στις παρεκτροπές των γυναικών. Κοιτάξτε τι λέγει ο Γρηγόριος Μητρόπης, ούτε έχω μετά αυτήν την νομοθεσία, ούτε πενώ την συνήθεια. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, ούτε το κατά γυναικών νομοθεσία. Δηλαδή τιμωρούσε σκληρά και στην παλαιά ακόμα εποχή προ-Χριστού. Φέραν μια γυναίκα, τα σκοτώρα μη χεφτήσα, μπροστά στο Χριστό και κρατούσαν λιθάρια, ενάλλη θα δωρήσουν τη γυναίκα αυτή.
λένε ότι πρέπει να την λιθοδορήσουν. Δηλαδή, λέει ο νόμος. Όποια ληφθεί από το φόρμα και φύσα, λιθοδορείται. Όχι γιατί δεν έχει αυτό γιατί να λιθοδορήσουν. Η γυναίκα μόνο θα λιθοδορήσει. Γι' αυτό ο Χριστός δεν έσταξε σε αυτή την διάκριση και τους εμάλωσε και τους είπε ο αναμάρτητος των λίθων πρώτων προσβαλέτων. Αυτό το θείο δίδαγμα πήραν λοιπόν οι πεσιεράκτες και ο Γρηγόριος ο θεολόγος μάλιστα και λέγει αυτός ο νόμος είναι άδικος. Και οι νόμοι που υπήρχαν και προ των τριών ιεραρχών επί της χριστιανικής εποχής, οι νόμοι στους χώρους τους ιδωλατρικούς που την γυναίκα την τιμωρούσαν ή θεωρούσαν να βγει στην ατιμία, για κάτι μοιχεία, πορνεία, η γυναίκα, το βράδυ τον έχουν αφήνει ανένοχον και ανέκλειον και ατιμόρυτον. Αυτό είναι παρισότητα και κατακρίνεται. Και λέγει στη συνέχεια, πώς λοιπόν απαιτεί σοφροσύνη, την οποία εσύ δεν τηρείς, πώς εσύ άνδρα ζητά σοφροσύνη, να μην κάνει αταξίες ηθικές, σωτικές η γυναίκα, ενώ εσύ την σοφροσύνη αυτή δεν την τηρείς. Πώς απαιτείς αυτό που δεν δίδεις, το λέει ο Γρηγόριος ο θεολόγος λοιπόν, το λένε και άλλοι πατέρες, και ο Χρυσόστομος και ο Βασίλειος. Σήμερα λοιπόν μπούμε για τις τρεις ιεράρχες, την συμβολή του στην κοινωνικότητα. Η κοινωνική πρόοδος λοιπόν κάτι της ιεράρχης. Να συνεχίσουμε. Χριστόστομος. Για να τονίσει την ισότητα μεταξύ ανδρός και γυναικός χρησιμοποιεί τον όρο ομότιμος. Βέβαια μου δίνει κάποια μικρή διαφορά που υπάρχει μεταξύ ανδρός και γυναικός, αλλά δεν είναι προς στιγμής. Είναι ομότιμος λοιπόν η γυναίκα προς τον άνδρα, όπως είναι ο Υιός στην Άγια Τριάδα, ο Υιός προς τον Πατέρα. Και μάλιστα, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, την ομοτιμία των δύο φίλων τη στηρίζει την θεολογική βάση, τη στηρίζει σε θεολογική βάση. Η εξίσωση επετέχει λοιπόν στο πρόσωπο της αειπαρχίας του Θεοτόκου. Και επειδή εχρεώστη λέγει το γυναικείο γένος της ανθρώπης την χάρη, επειδή ο Αδάμ γέννησε γυναίκα την Εύα άνεχα αντρός, βέβαια και της δημιουργικής πνοής και ενεργείας του Αγίου Θεού που έλαβε την πλευρά του Αδάμ. Βέβαια αυτό έχει σημασία τεράστια. Έτσι έρχεται λέγει η νέα Εύα να αναπληρώσει το χρέος των άνδρων και γεννά άνδρα άνευ αντρός των νησίων των διαπνεύματος Αγίου φυσικά. Και έτσι χαρίζεται στην γυναίκα το ομότιμο. Δια τούτο και η παρθένος άνευ ανδρός άνδρα έτεκε, είναι το κοινό του θαύματος το ομότιμον δείξει τη φύση, ώστε με το θαύμα αυτό το μεγάλο να δείξει το ομότιμον που υπάρχει στην φύση του άνδρος, το φύλλον του άνδρος και της γυναικός. Εξισώνεται λοιπόν η γυναίκα με τον άνδρα. Βέβαια η Παναγία υπερανίζει τον άνδρα, τον κοινό άνθρωπο, όχι βέβαια τον Ιησού Χριστό, τον θεάνθρωπο. Κατά τον Βασίλειο λοιπόν, δεν υπάρχει, δεν είναι δικαιολογημένη η διάκριση των ανισότητων φύλων. Υπάρχει μια πλήρη, λέει, φυσική και κυρίως πνευματική ισοτιμία των δύο φύλων. Φυσική και πνευματική. Μέσα στην Μαλένη του πάλι, υπάρχει το ένα ανθρώπινο είδος, θα λέγαμε, ο άνθρωπος που διακρίνεται στη συνέχεια αδιέρετα δεν διακρίνεται, θέλει να διαιρείται το ανθρώπινο είδος σε άνευ και δύο. Δεν διαιρείται να έχουμε δύο είδη, δύο τύπους ανθρώπων, αλλά είναι ένας άνθρωπος, και ο άνδρας και η γυναίκα, όπως πλάστηκε. Λοιπόν, πάλι στο βασίλειο να δούμε μια συμπλήρωση. Υπάρχει λοιπόν πλήρης φυσική και κυρίως πνευματική ισοτιμία των φύλων, η οποία βασίζεται στο κοινό χάρισμα, ότι είναι και οι γυναίκες κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Η φύση λοιπόν, ανδρός και γυναικός επλάστησαν όμοιες και ίσες είναι επομένως οι δύο φύσεις ανδρός και γυναίκες. Ίσες είναι λοιπόν είναι και οι δυνατότητες για να πράξουν τα έργα, τα αγαθά ή τα πονηρά, ίσες και οι δυνατότητες να πάρουν την αμοιβή και την χάρη από τον Άγιο Θεό. Ίσες και η καταδίκη, εάν πράξουν φαύλα έργα. Ας μην προφασίζεται λοιπόν η γυναίκα, λέγει ο Βασίλειος, ότι είναι ασθενέστερων φύλων. Διότι εάν σαρκικός είναι ασθενετέρα, θα μάθει το γυναικείο φύλλο ως εκ της φύσεώς του είναι το ασθενές φύλλο που λέμε το πιο ευαίσθητο
στο οποίο κυριαρχεί το συνέστημα, ενώ στον άνδρα συνήθως, όχι πάντοτε, είναι το ισχυρό λεγόμενο φύλλο που είναι του συνήθιμου, την δυνατότητα, την μυϊκή, την σωματική ρώμη και με τη δύναμη της λογικής που πλεονεκτεί. Υπάρχει αυτή βέβαια η κάποια διαφορά. Δεν μπορεί όμως η γυναίκα να λέει ότι είναι το συνέστημα και να δικαιολογείται ότι δεν μπορεί να εκπληρώσει τα έργα, τα αγαθά, τα έργα της αρετής. Διότι η ανθρωπικός είναι στην αισθέρα, η ψυχή της έχει την αυτήν δύναμη που έχει και τον άνδρα η δύναμη. Και η γυναίκα έχει όχι λιγότερο του άνδρος το κατοικώνα και το καθομοίωση. Ναι, ο μήνος κατοικώνα και η γυναίκα και η καθομοίωση υπερέχει πολύ το θήλι από το άρεν σε μερικά σημεία. Διότι το επίμονον και το καρτερικόν. Να και η υπεροχή της γυναίκας. Ο άνδρας είναι ανυπόμονος. Η γυναίκα είναι υπομονετική. Να δούμε τώρα μια τετάρτη θα λέγαμε περίπτωση παράγραφων. Η πρόοδος η κοινωνική κατά τους τρεις ιεράρχες ως προς την φιλανθρωπία, ως προς αυτόν τον κοινωνισμό, ως προς την ελεημοσύνη, ως προς την κατάργηση των διαιρέσεων, των διακρίσεων των κοινωνικών με την έννοια των αγαθών, ώστε άλλοι να είναι οι πλούσιοι και άλλοι να είναι οι φτωχοί. Είναι προοδευτικότεροι οι τρεις ιεράρχες στα κηρύγματα περί φιλανθρωπίας, κοινωνισμού, ελεημοσύνης. Στο πρόσωπο του κάθε ένδεους, κοιτάξτε πώς είναι αυτοί που εκφράζουν το Ευαγγέλιο και δεν το κρύπτουν υπό τον όδιο. Στο πρόσωπο του κάθε πάσχοντος και πτωχού, λένε οι τρεις ιεράρχες, βλέπουμε την εικόνα του Θεού. Παραδείγματα, Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εικόνα ή του Θεού και εικόνη Θεού διαλέγει. Είσαι εικόνα του Θεού και μιλάς με την εικόνα του Θεού. Χρυσόστομος προσθέτει, ομολογενής Υιός του Θεού άνθρωπος εγέννητο, ο δεσπότης μεν εσφάγει και το αίμα αυτού εξέχει στο σταυρό υπέρ ανθρώπων. Κακό περιφρονήσε έστω, και εγώ μπορεί να περιφρονήσω τον Χριστό που είναι στο πρόσωπο των φτωχών, στο πρόσωπο των αρρώστων, των ενεδεών, των κατατρεγμένων, των ανεστείων, των απόρων. Και ποιαν έχω συγγνώμη και ποια συγγνώμη μπορεί να έχω από τον Θεό. Ο Χριστός είναι στο πρόσωπο των πασχόντων. Από πάσης όψεως όπως αναφέραμε. Πάμε στο Χριστόστομο. Ο Χριστόστομο λοιπόν παρουσιάζει τον ίδιο τον Χριστό να λέγει «Βλέπω τους γυμνούς και της γυμνότητος ενθυμούμε εκείνης της δικής μου που εγνώθηκα αντί του Σταυρού, για σένα άνθρωπε λέγει. Είδε μη εκείνης κάνουν ταύτης ειν για τον πενήτων γυμνούμε. Αν δεν θυμάσαι εκείνη την κοινότητα που γυμνώθηκα στο Σταυρό για σένα, δεν μπορείς να μην θυμάσαι ότι και τώρα είναι γυμνός το πρόσωπο των γυμνών των ενδεών ανθρώπων που δεν έχουν να φορέσουν ρούχα. Ενίστευσα δια σε, πάλι πεινώ δια σε. Και τώρα πεινώ στο πρόσωπο των πεινασμένων. Εδίψασα κρεμασμένος επί του Σταυρού. Δίψω δια των πενήτων. Για σένα δίψα, λέει, να με φωτίσεις, να μου δώσεις νερό. Δυνάμενος με αυτόν θρέψε, περιέρχομαι προς ετών. Αν και δύναμαι να θρέφω τον εαυτό μου, γυρνώ και γίνομαι επέτης. Τα λέει ο Χριστός αυτά κατά την γλώσσα του Χριστοστόμου και είναι αληθέστατον. Εφόσον είμαι στα μέλη αλλήλων και σώμα Χριστού με κεφαλή Χριστό, πώς μπορούμε να πούμε το πόδι πεινάει, δεν το θρέφω, το χέρι πεινάει, δεν το θρέφω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διαίρεση των ανθρώπων. Όλοι είμαστε μια κοινωνία ανθρώπινη και είμαστε μέλη Χριστού, ένα σώμα. Δυνάμενος λέει με αυτόν θρέψε, αν και μπορώ να θρέψω τον εαυτό μου, περιέρχομαι προς ετών, γυρνώ και ζητώ ελεημοσύνη. Και τι λέγει ο Κύριος με αυτόν τον λόγο εδώ. Αν και μπορώ, λέγει, να βρέξω καρβέλια και φαγητά και ρούχα και φάρμακα και νερό και τα αγαθά που χρειάζονται από τον ουρανό, να ταΐσω και να πατήσω και να θρέψω και να εντύσω τους φτωχούς, όμως δεν το κάνω αυτό. Γιατί γυρνώ να δώσεις εσύ που έχεις και σου περισσεύει. Και παρίστα με λέει προκείνον χείρα και απλώνω το χέρι. Παρασού δα τραφή να επιθυμώ και ζητώ να τραφώ από εσένα. Γιατί το λέγει αυτόν.
Βέβαια, ο Κύριος δεν θέλει να υπάρχουν διακρίσεις, φτωχοί και πεινασμένοι, και αν τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά με το Ευαγγέλιο της αγάπης, πάλι θα έχουμε την άλλη φτώχεια, την άλλη αρρώστια, την άλλη ένδυα, την του έσω ανθρώπου ένδυα και φτώχεια και ασθένεια. Και εκεί ο άνθρωπος πάντοτε δεν μπορεί να είναι επαρκής και υγιής και τέλειος και ολόκληρος και αυτάρχης. Για τούτον, όταν φτάσουμε που δεν το βλέπω ποτέ να γίνεται, επειδή υπάρχουν εγωισμοί, κακίες, υπάρχουν κακές ερμηνείες της γραφής ακόμη, ώστε να διαιωνίζεται η φτώχεια και ο πλουτισμός, ο άδικος πολλές φορές, αν και δεν το βλέπω ότι μπορεί να γίνει αυτό, γιατί και αυτοί που υπεσχέθηκαν την ισότητα, τη δικαιοσύνη, να φάνε, να πιούνε, έκαναν κατάχρηση εξουσίες. Νομίζαν την εξουσία, να βοσκήσουν, να πλουτίσουν, να έχουν την ομελκρατούρα, να έχουν την καθεστική αντάξη, την άρκουσαν και ο λαός να πεινάει. Και στο όνομα κάποιων ιδεολόγων και κοινωνιολόγων, επλούτησαν μεν αυτοί και ο λαός έμεινε πεινασμένος και φτωχός. Δεν βλέπω λοιπόν, γιατί οι άδικοι άνθρωποι με τους εγωισμούς τους ή με τα δίθεν συστήματά τους, όταν πάρουν την εξουσία, κάνουν κατάχρηση εξουσίας εγωιστική για τον εαυτό τους με φιλοτομαρισμό και ο λαός μένει φτωχός. Γιατί το, αν μπορέσουμε να κάνουμε σωστούς ανθρώπους να απαλλαγούν από την έσω φτώχεια, από το πάθος της πλονεξίας, από το πάθος του εγωισμού, τότε θα λειτουργήσει η αγάπη και τότε το Ευαγγέλιο θα λύσει και το πρόβλημα αυτό, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με την βία. Να σκοτώσουμε τους μεν, να πάρουμε την εξουσία, να κάνουμε δικαιοσύνη. Πού ήταν η δικαιοσύνη? Δεν την είδαμε και σε εκείνες τις επαναστάσεις που ήταν το κήρυγμά τους στη δικαιοσύνη. Σκότωσαν, ρήμαξαν και τελικά δικαιοσύνη δεν επέβαλαν, παρά φτώχεια επέβαλαν στον λαό. Αυτοί δε ζούσαν σαν βασιλιάδες. Πάτε τον Τσαουσέσκου. Είχε και ζυγαριά, ολόχρηση ζυγαριά, με την οποία εζήγιζε τις μπριτζόλες που έφερε, τις πολυτελείς μπριτζόλες για τα σκυλιά του. Δεν επεκτείνομαι άλλο. Αυτή είναι η επανάσταση κοινωνική. Βέβαια δεν έκαναν τέτοιες επαναστάσεις κοινωνικές οι τρεις ιεράρχες, αλλά πολλούσαν και τα παπούτσια τους, θα δίνουν να τα φορέσουν οι άλλοι και τα ρούχα τους, και έκαναν συλλογή αγαθών και χρημάτων για να μην υπάρξει κανείς πεινασμένος, κανείς δίτος, κανείς ασθενής χωρίς τα φάρμακα. Να δούμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια το Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος είχε φτιάξει μία πολιτεία αγάπης. Να παράδειγμα το οποίο δεν μείνει η σύγχρονη κοινωνία. Παράδειγμα αγάπης. Στην οποία πολιτεία της αγάπης, έξω από την Κεσάρια, μια άλλη πόλη, πολλοί άνθρωποι, πόλης, η πόλη της αγάπης. Όπως λέει ο Γρηγόριος στον Επιτάφιο του Βασιλείου, η πόλη του θραπεύεται, δηλαδή περιθάλπεται πάσα νόσος ένδυα ανάγκη, η φτώχεια, η νοσοκομεία, έφτιαξε ο Βασιλείος, η αρρώστια, νοσοκομεία, η λέπρα, λεπροκομεία ο Βασιλείος έφτιαξε, και μέσα στα λεπροκομεία ο Βασιλείος δεν παρίστανε μόνο τον γιατρό, που ήταν γιατρός και θεράπευε τους λεπρούς ως γιατρός, έβαζε και την ποδιά του νοσοκόμου και έπλαινε τις πληγές των λεπρών και τις φιλούσε τις πληγές και με κίνδυνο να κολλήσει την λέπρα. Αυτή ήταν μεγάλη, αυτό το κοινωνισμό. Δεν στεκόταν αφεντικά αφιψηλούν, να διατάζουν, αλλά κατέβαιναν να διακονήσουν, να λειτουργήσουν το διακόνημα της αγάπης και να θεραπεύσουν και να υπηρετήσουν μέχρι σημείο να κινδυνεύουν να κολλήσουν από τη λέπρα, επειδή τόσο πολύ ήταν ο Βασίλειος κοινωνικός, ώστε φιλούσε και τις πληγές των λεπρών ακόμα. Τι άλλο υπήρχε? Ορφανές κοπέλες, ορφανοτροφία έφτιαξε ο Βασίλειος. Τι άλλο υπήρχε? Άνθρωποι που δεν ήθελαν να μάθουν πολλά γράμματα, τεχνικές σχολές έφτιαξε ο Μέγας Βασίλειος. Και σχολές για νοσοκόμες και νοσοκόμους, σχολές για καθηγητές, σχολές και ενδιατήματα πάσης φύσεως, που δεν υπήρχε τίποτε που να μην το συμπεριλάβει η διάνοια αλλά και η πρακτική του Μεγάλου Βασιλείου. Μέσα σε αυτήν την πόλη της αγάπης, που μακάρι να είχαμε τέτοιες πόλεις της αγάπης και δεν θα είχαμε τότε καμία ανάγκη να φτιάχνουμε μετά από τόσες μελέτες
και προκαταπτικές μελέτες και μετά μελέτες και πρόβλεψη τόση και φάγανε τόσα εργολάβη και τόσα θα φάνε μετά. Και αν είναι να στοιχίσει 10 δραχμές κάτι, πάνε εκατομμύρια. Όχι. Οι Άγιοι γνώρισαν να αξιοποιούν και την μικρή, θα λέγαμε, οικονομική προσφορά των χριστιανών και να κάνουν θαύματα και από το τίποτε ακόμα. Τι να ελπίσουμε σήμερα στην άδικη κοινωνία. Καταχρήσεις καταχρήσεων. Και ξεκινάνε να φτιάξουν ένα μικρό κτίριο και πρέπει να κλέψουν εκατονταπλάσιο κόστος, να κλέψουν εργολάβοι, υπογείοι, οι άλλοι, από εκεί, μεσολαβητές. Τι χάος φτιάξαμε εμείς. Μετά λέμε κοινωνική πρόνοια. Πού την είδαμε. Τα ράντζα θριαμβεύουν και τα φακελάκια ακόμα υπάρχουν και ένας φτωχός αναρρωστεί σε κινδυνεύει να πεθάνει. Εκεί καραδίσαμε. Δεν υπήρχε όμως φτωχός και πεινασμένος και άρρωστος που να στερείται στην Κεσάρια, γιατί πήγαινε στην πόλη της αγάπης που ήταν δίπλα την Κεσάρια και ήταν ο βασίλειος που έδινε τη σπάση τα πάντα. Αυτά είναι παραδείγματα και όχι λόγια. Όχι λόγια. Έρχεται λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος να κατακρίνει με δρυμύτητα την ακοινώνητη, θα λέγαμε, και αφιλάνθρωπη κοινωνία και αυτούς οι οποίοι καταχρώνται τα αγαθά και έχουν και περισσεύουν και στηβάζουν στις ντουλάπες οι κυράδες, δεκάδες τουαλέτες, δεκάδες υποδήματα, τουαλέτες, τσάντες και τούτο και εκείνο και αγαθά, αγαθό, ομοίως και κύριοι, κουστούμια, τούτο, εκείνο, περιττές ενδυμασίες και σπατάλες, σπαταλών και εξυγχρονισμοί και η μόδα και τούτο και το άλλο. Πώς χαρακτηρίζει ο Μέγας Βασίλειος αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις δαπάνες, τις περιττές, λοποδίτες. Τους χαρακτηρίζει λοποδίτες και σφετεριστές. Τον όσον προς οικονομία να δέξαντο και προσθέτει ή ο μεν ενδεδειμένων απογυμνών λοποδίτης ονομαστήσεται, εάν αυτός που ξεδίνει παίρνει τα ρούχα αυτού που είναι εντυμένος λέγεται λοποδίτης, αυτός που των γυμνών δεν δίνει, ο μη ενδύων γυμνών το λέει στην γλώσσα του Βασιλείου, δυνάμενος του ρωτή, αν και μπορεί να κάνει αυτό, άλλη στην όσο εστί προσιγορίας, μπορεί να είναι άξιος άλλης ονομασίας. Λοποδίτης λαϊκή είναι αυτός ο οποίος αφήνει να υπάρχουν οι γυμνοί. Και θα πείτε οι Έλληνες έχουν και φοράνε. Μας στείλαν και από την Αγία Αμερική, βλέπετε, κάποια ρούχα. Ναι, κάποτε έστελναν και τώρα μπορεί να στέλνουν. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι. Στην Αφρική όλοι γυμνοί, στην Ασία γυμνοί. Αλλά και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Του πεινώντος εστίν ο άρτος ον σι κατέχεις. Το ψωμί που έχεις εσύ και σου περισσεύει και το πετάς στα σκυλιά και το πετάς, πρέπει να φάνε τα σκυλιά, τα απομεινάρια, όχι την φαζόλα τη φρέσκη, όχι το καλό ζυμωτό ψωμί, το πολυτελές που δεν το έχουν να το φάνε οι φτωχοί. Να φάνε τα απομεινάρια, να φάνε κάτι άλλο, το ξέρω, το χαλασμένο. Ξαναδιαβάζω. Του πεινώντος εσύ ο άρτος όταν εσύ κατέχεις. Είναι του πεινώντος του πεινασμένου το ψωμί που έχεις εσύ και σου περισσεύει και το πετάς. Και μέσα στα σκουπίδια. Του γυμνητεύοντας το ημάτιον όσοι φυλάσσεις. Είναι του γυμνού το ρούχο το οποίο εσύ φυλάσσεις τις αποθήκες σου. Ώστε το σου τους αδικείς όσους παρέχουν εδύναστο. Και τόσους πολλούς αδικείς σ' όσους μπορείς να δώσεις εσύ τα αγαθά αυτά. Και ο Χρυσόγονος πάλι τα ίδια μας τονίζει. Δεσποτικά εστί τα χρήματα. Όθεν, αν αυτά συλλέξομεν, τα χρήματα, με την έννοια της ενίκ, αλλά και τα πράγματα, τα αγαθά, από όπου τα μαζέψομεν, ανήκουν στον Θεό, των Κύριων, που βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατρίχνουν επί αγαθούς και πονηρούς. Αν δεν βρέξει ένα-δυο μήνες, πάει. Καλά η ισοδιά. Και γαρ έλαβες εταίρων κλείωνα, και αν πήρες πιο πολλά από τους άλλους, δεν τα πεις να τα καταχράσαι εγωιστικά, αλλά τα πήρες να γίνει οικονόμος καλός για να κάνεις διαχείριση και να δώσεις αυτούς που δεν έχουν. Ο Χρυσόστομος λοιπόν τιμεί την ελεημοσύνη και την ονομάζει τέχνη, αρετήν και μυστήριον την θεωρία ανωτέρα της παρθενίας, την ελεημοσύνη και του μυστηρίου.
και την συγκρίνει προς τον το εξαγιαστικό νερό του βαπτίσματος. Αλλά ας προχωρήσουμε, να δούμε και από τον Γρηγόριο κάτι. «Έως εστί καιρός, λέει, Χριστόν επισκεψόμεθα». Αφού είναι, λέει, στο πρόσωπο των φτωχών και αδυνάτων ο Χριστός, «έως ότου έχουμε καιρόν, να τον επισκεφθούμε τον Χριστόν, Χριστόν θεραπεύσομεν, Χριστόν θρέψομεν, Χριστόν ενδύσομεν, Χριστόν συναγάγομεν, Χριστόν τιμήσομεν». Αυτά λένε οι Άγιοι. Τα έχουμε κατά νου εμείς οι χριστιανοί που έχουμε και περισσεύομεν. Και κάποιοι Έλληνες ή κάποιοι διπλανοί μας, έστω από την Βορειοήπειρο, την Αλβανία, τα Σκόπια, κάποιες άλλες χώρες, την Βοσνία, τους αδελφούς μας και κάποιους άλλους αδελφούς μας στην Αφρική, Ασία, δεν έχουν. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε όψον συνέχεια. Και συνεχίζει. Θα δούμε στη συνέχεια, επειδή η ώρα μας πέρασε, τις προσπάθειες που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες για την λύση του κοινωνικού προβλήματος. Οι κοινωνικές ιδέες των γενικότερα, οι κοινωνικές ιδέες των τριών ιεραρχών είναι θεμελιωμένες στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και προς τον πλησίον. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, λέγει, εξώχει τη ψυχή σου, τη ισχύω σου, τη διανύω σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Μπορεί να εννοηθεί λοιπόν αγάπη των Θεών, εάν δεν αγαπάμε τον πλησίον μας και τον εαυτό μας. Είμαστε υποκριτές, ψεύτες. Δεν αγαπάμε τον πλησίον, δεν αγαπάμε τον Θεό, ούτε φυσικά και τον εαυτό μας, γιατί αν έχεις αγάπη προς τον πλησίον, χάνουμε την αγάπη προς τον εαυτό μας, γιατί χάνουμε και την σωτηρία. Χάνουμε την χάρη του Θεού. Δεν κατακρίνουν οι πατέρες τα αγαθά και τον πλούτο αν αποκτιέται με δίκαια και θεμητά μέσα, αλλά κατακρίνουν την κακή χρήση των αγαθών και φυσικά τα αγαθά ευλογούνται και αυξάνουν και περισσεύουν όταν τα αποδίδουμε με ευγνωμοσύνη στον Θεό και δεν τα κάνουμε χρήση. Δεν κάνουμε κατάχρηση. Δεν είναι κατάχρηση να κλέψει κανείς χρήματα ή να κλέψει αγαθά. Κατάχρηση είναι η κακή χρήση των αγαθών που αποκτά κανείς, έστω και με δουλειές. Μπορεί να έχει ένας δυο δουλειές, να στηρίζει την δουλειά του άλλου. Αθέμητα μέσα είναι αυτά προς πλουτισμόν. Είναι κατάχρηση λοιπόν, κακή χρήση δηλαδή των αγαθών που αποκτήσαμε με οποιοδήποτε τρόπο, είναι κατάχρηση. Και λέει ο Χρυσόστομος, Γιγάργου, δεν έχει σόν ου χρήματα ου λόγων. Τίποτα δεν έχει δικό σου, λέγει, ούτε χρήματα ούτε λόγων. Το δε εμών και το σόν, το δικό μου και το δικό σου, λέγει, τούτο ρήματα εστί ψηλά μόνο. Είναι μόνο λόγια είναι αυτά. Και γάρ ο αήρ και η γη και η ύλη του δημιουργούν. Και εσύ δε αυτός, είδε η χρήση σύ. Αλλά και αυτή άδειλος. Αν είναι δική σου η χρήση και αυτή είναι, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Μπορεί να κλέψουν οι κλέφτες, μπορεί να πεθάνεις, να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Δεν μπαίνει κανείς τίποτα μαζί του. Επομένως τα αγαθά είναι για την χρήση, την φιλάνθρωπη χρήση, την όχι εγωιστική χρήση του κόσμου τούτου. Ο Γρηγόριος λοιπόν λέγει, ομοίως με τον Χρυσόστομο, οι πλούσιοι πρέπει να μιμούνται την δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος έχει δώσει κοινά τα αναγκαία από τα πράγματα, τον αέρα, τη γη, το νερό, την νύχτα, την ημέρα και τόσα άλλα κοινά, τον ήλιο, την βροχή, κοινά σε όλους. Οι πατέρες λοιπόν ελέγχουν με δρυμύτητα τους πλουσίους και εφαρμόζουν τρόπον την ατοπόθενέσκες. Το πόθεν έσχες τον ανακάλυψαν, λένε πως ανακάλυψαν στη σύγχρονη εποχή, αλλά δεν το εφαρμόζουν. Ο Διπιέτρος στη Ρώμη έκανε καλή εφαρμογή της δικαιοσύνης και είπε πόθεν έσχες εσύ, εσύ και εσύ και εσύ και έπιασε μερικούς και σώβαλε φυλακή. Εδώ εμείς μην ζητάμε τίποτα, δεν πρόκειται ποτέ να μπει κανείς φυλακή, ότι όλοι βολεύονται. Δεν κατηγορούμε κανένα και εμείς παρατάξεις. Αλλά είναι δεδομένο πια ότι εδώ όλοι είναι μη κλέπτε. Που γνωρίζουν ότι σπαταλώνται τα χρήματα. Τα αγαθά του δημοσίου που πάνε δεν είναι της ώρας να πούμε, ούτε είναι το δικό μας θέμα. Ο βασίλειος λοιπόν κατηγορηματικά ελέγχει τον κάθε ακοινώνητο πλούσιον και αναφωνεί. Ποια υπέμεις αυτού, ποια είναι δικά σου πράγματα, αυτοί άνθρωποι λέγει. Πόθεν λαβώνεις τον βίον οι συνεγγύες, αφού τα πήρες και τα βάλες στη ζωή σου, μέσα στον βίο σου. Και προσθέτει, τι ούτε εσύ και οι πλούσιοι. Τα γάρκινα προκατασχόντες ήδη απειούνται δια την πρόληψη.
τα κοινά αγαθά που είναι να δώσουμε όσα περισσεύουν στους αδελφούς μας, ώστε να υπάρχουν κοινωνικοί άνθρωποι, όχι απομονωμένοι αν είναι ΔΕΗ, σημαίνει πως τους ΔΕΗ, ώστε να είμαστε στεγανοποιημένοι, χωρισμένοι, ακοινωνικοί. Γι' αυτό υπάρχει. Σάλλον να έχει κάποια αγαθά, σάλλον να μην έχει, ώστε να επαρκεί ο ένας προς τον άλλον. Και το κράτος βέβαια πρώτα, η Εκκλησία, και το επίπεδο το ατομικό. Οι πλούσιοι κάποιους πατέρες χαρακτηρίζονται ως διαχειριστές των αγαθών που ερώθηκαν από τον Θεό. Οικονόμους δε των παραθυού δοθέν των αγαθών, χαρακτηρίζουν οι πατέρες, αναγνωρίζουν τις ιεράρχες ότι η άδικη απόκτηση του πλούτου, η κακή χρήση αυτού και η διάκριση σε πλουσίους και σε φτωχούς είναι μία ατέλεια, την οποία δημιούργησε η αμαρτία, ο εγωισμός, η μαχθουρία, η κακία, η βαρβαρότητα των ανθρώπων. Επιθυμούν και κηρύττουν οι πατέρες την επάνωδο στην ισότητα, την πρώτη ισονομία, ο Γρηγόριος λέγει, αλλά συ βλέπε μη την πρώτη ισονομία, μη την τελευταία να διαιρέσει. Βοήθησον κατά δύναμην τη φύση, την αρχαία ελευθερία τίμησον, την έδιαν παραμύθησε και την φτώχεια βοήθησε την. Οι τρεις ιεράρχες συνιστούν την λύση του γενικού προβλήματος. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία που θα την φέρει την λύση με βία μέτρα. Και όσοι θέλησαν να φέρουν βία την ισότητα, ανισότητα έφεραν. Έγιναν αυτοί από φτωχοί πλούσιοι και ο φτωχός έγινε φτωχότερος. Τι λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος. Το προσπαραμυθίαν εαυτούκο μιζόμενος, το περιττόν υφή το δεωμένο. Το περιττόν το έδινε σε αυτόν που είχε ανάγκη. Ουδείς μεν ανή πλούσιος. Εάν κάποιος λέει ότι περισσεύει και δεν χρειάζεται για την αυριανή έστω και την μεθαυριανή χρήση, που είχε μια πρόβλεψη ας πούμε αγαθών για κάποιο χρονικό διάστημα, αν τα υπόλοιπα χρήματα, κτήματα, αγαθά, εισοδήματα τα έδινε στον έχοντα ανάγκη, ουδείς μεν ανή πλούσιος, ουδείς δε ενδεείς. Δεν θα υπήρχε τότε η διάκριση στον όμεν ένας να είναι πλούσιος, ο δέλος φτωχός. Και εδώ στην Ελλάδα μας έχουμε το προνόμιο στον κόσμο να έχουμε τους πιο πολύ 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 πλούσιους και τους πιο πολύ πολύ φτωχούς. Στην Ευρώπη είναι αυτό. Ως παράδειγμα λύσεως του κοινωνικού προβλήματος αναφέρουν τρεις ιεράρχες την ζωή της πρώτης εκκλησίας που είχαν τα πάντα κοινά και την κοινοβιακή μοναχική ζωή την θεωρεί ως πρότυπο λύσεως του προβλήματος αυτού. Και να καταλήξουμε τη σύντομη αυτή ομιλία μας. Ο Χρυσόστομος είναι πιο ριζοσπαστικός και ζητά την λύση του προβλήματος του κοινωνικού, τη δημιουργία κοινωνίας αγάπης. Ζητά μια αγγελική τρόπο κοινωνία ισότητας με εκούσια κοινοκτημοσύνη όπως πρώτοι οι χριστιανοί. Και λέει πιο κάτω και να ολοκληρώσουμε λίγα από τα πολλά που μπορούσαμε να πούμε για να έχουμε χρόνο περισσότερο. Ήταν τότε, αν τότε λέω, και ουδή συν Χριστός, όταν επί του κήρυξης του Ευαγγελίου στην αρχή, μετά την ανάλυση του Χριστού μας, δεν ήταν κανείς πιστός, αλλά 3.000 μόνο και στις είναι και 5.000 της πρώτα κείμενα του Πέτρου στα Ιερουσαλήμα. Ότε πάντες της οικουμένης ήταν εχθροί, όλοι ήταν εχθροί, εχθροί ως δουλάτρες και ως χριστιανοί, ότε ουδαμόταν προς εδώ ακόμη παραμυθία, όταν δεν είχαν καμιά βοήθεια από κανένα κράτος, από κανένα θεσμό, από κανένα λογαριασμό. Ούτε οδήκατε τόλμησαν του πράγματος, τόλμησαν τόσο πολύ και έκαναν τις τράπεζες της αγάπης, τις λεγόμενες αγάπες, και εκεί οι πάντες έτρωγαν και έφτωναν και περίσευαν, οι πάντες ενδύοντο, οι πάντες εθεραπεύοντο, οι πάντες στηρίζοντο, οι πάντες ενδύοντο, και δεν μπορούσε κανείς να αστερείται. Βέβαια υπήρχαν τότε κάποια παράπονα, ατέλειες ανθρώπινες. Πόσο μάλλον λέει, αν τότε έγιναν τόσο καλά όλα αυτά, πόσο μάλλον νυν τούτο αν γένετον, θα γινόταν τώρα αυτό, έμφατη του Θεού χάρη του πανταχού, της οικουμένης πιστή, τώρα που υπάρχουν παντού πιστή, αγαπητοί τηλεθεωτές, ας ακούσουμε αυτά τα θεία λόγια των τριών ιεραρχών και ας αγωνιστούμε για την πρόοδο λοιπόν την κοινωνική. Είδαμε κάποια ψήγματα, σταχυολογήσαμε κάποια ωραία λόγια, ωραίες θέσεις, τοποθετήσεις και από την πράξη τους. Τι να μιλήσουμε για την πράξη των τριών αδελφών. Χρυσόστομος είχε την Χρυσοστομιάδα. 5.000 και 7.000 έτρεφε φτωχούς στην πόλη και μίλησε και με την κουτάλα από τα καζάνια φαγητό, μην αδικήσει ο μάγειρας και βάλει λιγότερο σε κανένα. Ο Χρυσόστομος. Το ίδιο έκανε και ο Γρηγόριος, είχε την Γρηγοριάδα.
Το παντός λέει ο Βασίλειος στην Κεσάρια που ήταν ριζωμένος εκεί συνέχεια, τα λίγα έστω χρόνια όσα έζησε, γιατί πέθανε 49 χρονών, νεότατος, από το πολύ έργο, δαπανήθηκε, φώτισες, λαμπουκάκι σε λαμπάδα, και ο μεν, και ο δε και ο δε, και οι τρεις ιεράρχες. Στη δε βασιλιά του Βασιλείου, στην Κεσάρια δίπλα, ήταν τα πάντα, και θεωρία και πράξεις. Το Ευαγγέλιο ολοζώντανο. Λοιπόν, αγωνίζονται οι τρεις ιεράρχες και συνοψίζω και το λίγο σε μισό λεπτό, για να καταργηθεί η δουλεία, για να επικρατήσει η ισότητα των ανθρώπων, άνευ, φίλου, φιλής κλπ. Για να επικρατήσει η ισότητα των φίλων αδός γυναικών και εξισώνουν φίλε. Αγωνίζονται για έναν κοινωνισμό πραγματικά αγάπης, αδερφοσύνης, αλληλοπεριχωρήσεως και επικοινωνίες των ανθρώπων, ώστε να επικοινωνούν παρέχοντες οι πάντες, τους πάντες, ό,τι περισσεύει και οι πάντες να είναι αλληλέγγυοι. Γιατί τότε υπάρχει αυτή η διαφορά, ώστε οι πάντες να λειτουργούμε ως έχοντες των άλλων ανάγκη και όχι ως αυτόνομοι και αυτάρτης. Κανείς δεν είναι αυτάρτης. Και οι πιο πλούσιοι έχουν ανάγκη από γιατρούς, έχουν ανάγκη από τον οδηγό, έχουν ανάγκη από τον βεζινοπόλη, από τον μπακάλι, τον ανάβη, τον ιερέα, τους πάντες, πάντες αλληλέγγυοι. Και φυσικά η λύση του προβλήματος δεν μπορεί να έρθει από κάποιες επαναστάσεις που οδηγούν σε συνθήματα μόνο και μετά καταχρώνονται την εξουσία και κάνουν μη τις εξουσίες. Το κοινωνικό πρόβλημα λύνεται με ανθρωπιά, με αγάπη, με το να γίνουμε άνθρωποι Θεού, άνθρωποι που θα νιώθουμε ότι ο άλλος μας άνθρωπος είναι αδελφός και είμαστε μέλη αλλήλων και αλληλοπεριφορούμε με αγάπη όχι στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Αγαπητοί θεώτες, ας αγωνιστούμε για μια κοινωνία πιο ανθρωπινή μέσα στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων των Τριών Εναρχών και να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού της Αγάπης και τα διδάγματα των Τριών Εναρχών, τότε πράγματι η κοινωνία θα γίνει κοινωνία όχι μίσους με το μίσο να επιβάλλουν με την ισότητα. Δεν επιβάλλεται έτσι ισότητα. Γιατί δημιουργεί το μίσος από τη μίσος, η αδικία, αντιδικία και τα θυλιάστα. Να δημιουργήσουμε μια κοινωνία αγάπης που όλοι μας ως ένα σώμα, σαν ένα, θα λέγαμε σώμα, θα αλληλοπεριφορούμε και θα είναι κεφαλή μας ο Χριστός. Ευχαριστώ. Μην το αποφύσετε. Ευχαριστώ.